συναντήσουμε ξανά, δούμε τι εξελίξεις έχουμε. Παντελή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κατέβασε λίγο την κάμερα, να σε βλέπουμε. Βλέπουμε τους τσίγκους. Βεβαίως, όπου θέλετε. Εκεί, ωραίος. Για πήγαινε και λίγο πιο πίσω. Ωραίος, εκεί, μείνε εκεί. Τι ακριβώς, σε πήραν τηλέφωνο από το τμήμα φορολογίας? Ναι, ναι, με πήραν 3-4 άτομα λειτουργία από το τμήμα φορολογίας. Το θέμα λύθηκε, βρέθηκε η ένσταση. Σε λίγες μέρες, 2-3 μέρες, θα αφαιρεθεί και το μέμο από την περιουσία και είμαστε εντάξει, έφυγε ένα τεράστιο βάρος του πάνω. Άρα τώρα δεν θα σου αποδεσμεύσουν την περιουσία, γιατί είχε γίνει όντως λάθος στο φόρο. Ναι, εφόσον υπάρχει μέσα ένσταση, αποδεσμεύεται η περιουσία μέχρι να εξεταστεί η ένσταση. Οπότε, ασχέτως αν έχω δίκιο ή όχι για τα 8.000, ναι. Η ένσταση σημαίνει φεύγει το εμπόδιο που κρατούσε την περιουσία μου κλειδωμένη. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη δουλειά μου μέχρι να εξετάσουν την ένσταση. Να σου πω, εντάξει, αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Ναι. Κάνα το ερώτημα είναι, έπρεπε να το παίξει το σίγμα, ας πούμε, για να σε πάρουν τηλέφωνο και να βρουν λύσεις στο θέμα. Ναι, ναι. Όπως έχω καταλάβει, είναι στη διαδικασία μετάβασης σε αυτοματοποιημένο σύστημα. Οπότε τα μισά πράγματα γίνονται manually, τα άλλα μισά αυτόματα. Ναι. Αυτές οι δεσμεύσεις περιουσιών γίνονται αυτόματα. Δεν τις βλέπει κάποιος, εξ όσων έχω καταλάβει. Αλλά το να παραλάβουν την ένσταση με το email γίνεται με τον ανθρώπινο παράγοντα. Οπότε μέχρι να βελτιωθεί το σύστημα, στο οποίο μου έχουν πει ότι προσπαθούν να το κάνουν, θα γίνει αυτό το πράγμα, θα υπάρχουν τα προβλήματα. Και ποιον χάνεσαι μέσα στη δίνη. Ναι. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ακουστείς για να γίνει κάτι. Για πες μου λίγο, τι ακριβώς σου είπανε τώρα? Σε πήραν τηλέφωνο, το σήκωσες. Πώς έγινε η στοιχομηθεία? Γεια σας, έχουμε δει το θέμα σας. Αντιλαμβανόμαστε να έγινε αυτό το πράγμα. Στείλετε μας ξανά την έσταση του Απρίλη για να την έχουμε εύκολα πρόχειρα. Το έχω κάνει, με πήρα ξανά πίσω τηλέφωνο. Μίλησαμε 3-4 λειτουργούς του φόρου. Ναι. Πάρα πολύ απλό το θέμα. Φτάνει να μπορέσεις να μιλήσεις με κάποιον για να συνεννοηθείς. Είναι πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι που δουλεύουν για μέ. Είναι δύσκολο να επικοινωνήσεις και να μεταφέρεις το θέμα σου. Χάνεται μέσα στις χιλιάδες των άλλων υποθέσεων, εστάσεων, ναι. Ήπειρες που υπάρχουν. Άρα είναι μέχρι να τους βρεις. Το σύστημα. Άρα είναι μέχρι να τους εντοπίσεις. Ναι. Αν εντοπίσεις τους ανθρώπους, ναι. Γίνεται η δουλειά σου. Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση με ήβραν αυτοί εμένα, μετά από όλη την δημοσίευση και με εσάς, οπότε πιο εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά θέλουμε να πιστεύουμε, φίλοι Παντελή, να ξεμπερδέψεις με αυτήν την ιστορία. Ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα που συνέβη. Ναι, είναι ένα βάρος πάνω σου. Τώρα έφυγε αυτό το βάρος, ναι. Θα βρέξει, λέει, πάω πίσω να κάνω τραχανά, αυτό που ξέρω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά.